Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ελένη Τσιπά, υπεύθυνη του Oracle Academy. Είμαστε μαζί με την Κατερίνα την Καλημέρη, υπεύθυνη υλοποιήσεων Cloud Security στο τμήμα του Consulting της Oracle Ελλάς. Η Κατερίνα σήμερα θα σας μιλήσει για ένα θέμα για το οποίο δείξατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτό μας ζητήθηκε να το παρουσιάσουμε, τις πιστοποιήσεις και τη σημασία τους για το χώρο του cyber security. Οπότε, Κατερίνα, ο λόγος σε σένα. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα τις απαντήσουμε στο τέλος της παρουσίασης της Κατερίνας. Ωραία. Εγώ λοιπόν είχα πάρει ένα σκονάκι σχετικά με το θέμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό από την προηγούμενη μερίδα που κάναμε. Για μας, καταρχήν να συμπληρώσω εδώ ότι εργάζομαι στο Enterprise Security Competence Center του Oracle Consulting, που ουσιαστικά είναι το τμήμα το οποίο βλέπει κάθετα και οριζόντια το κομμάτι της ασφάλειας για όλες τις υλοποιήσεις και για όλους τους κλάδους της Oracle. Σήμερα λοιπόν έχω ετοιμάσει μια σύντομη εισαγωγή, όπου στην πράξη θέλω να συνδέσω τι σημαίνουν πιστοποιήσεις για μας με το τι ακριβώς κάνουμε, για να μας γνωρίσετε και όλα. Είμαστε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε πάντα από τη δική μας σκοπιά, ποια θεωρούμε σήμερα ότι είναι τα κορυφαία τεχνικά skills και όχι μόνο που χρειάζεται κανείς για να σταδιοδρομήσει στον χώρο του information security. Και στη συνέχεια θα περάσουμε αρκετό χρόνο βλέποντας κάποια κορυφαία security certifications, τόσο με βάση τους αναλυτές, όσο και την αξιολόγηση που έχουμε εμείς σαν security practice της Oracle. Και θα κλείσω με το κομμάτι του Oracle Security Certifications στο cloud, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, όπου και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δείτε πώς δένουν όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά παρουσιάσαμε με κάτι πολύ συγκεκριμένο στο περιβάλλον υλοποίηση της Oracle. Και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να δούμε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα που πιθανόν να σας απασχολούν και εσάς σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Ωραία. Εργάζομαι λοιπόν στο Enterprise Security Competence Center, το οποίο δημιουσιαστικά αποτέλεσε τη μετεξέλιξη του ελληνικού security practice, το οποίο δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς και έχοντας ουσιαστικά πάρει με βάση την ανάπτυξη και την επιτυχία που είχαμε στα κομμάτια κυρίως του data security και του identity management την ευθύνη μιας ευρύτερης γεωγραφίας, η οποία ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει το σύνορο των χωρών του κόλπου, την Αφρική, τη Νότια Ευρώπη, μιλώντας ουσιαστικά για την περιοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Λιβάνου. Και όλα αυτά, ουσιαστικά, από μια ομάδα η οποία λειτουργεί σαν Center of Excellence, με μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, τόσο στα τοπικά practices του Oracle Consulting στις χώρες αυτές, όσο και σε έργα στα οποία μπορεί να συνεργαζόμαστε με partners. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, η δική μας ομάδα, όπως ανέφερα και πριν, εξυπηρετεί οριζόντια και κάθετα το σύνολο των λύσεων και προϊόντων της Oracle. Είτε αυτές υλοποιούνται στο περιβάλλον του πελάτη, σε αυτό που ονομάζουμε on-premise μοντέλο, είτε αυτές υλοποιούνται στο cloud, τόσο στο cloud της Oracle, όσο και σε άλλα clouds, με μεγαλύτερη φυσικά έμφαση στα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα στο cloud της Oracle. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει το πορτφόλιο των λύσεων και υπηρεσιών της Oracle, σε αυτό που ονομάζουμε Information Security. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο έρχεται και από το πολύ δυνατό σημείο της και την ιστορία της εταιρείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του Database Security, ευρύτερα το κομμάτι της ασφάλειας των δεδομένων και το κομμάτι του Privacy. Όπου εκεί ερχόμαστε ουσιαστικά να φέρουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με την κρυπτογράφηση, με τη διαχείριση προσβάσεων σε επίπεδο super user στη βάση και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται προσπελάβνει κανείς αυτήν εντός και εκτός του δικτύου.
Το δεύτερο μεγάλο πύλαρ είναι το κομμάτι της διαχείρισης ταυτότητας. Είτε αυτό αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε πρόσβαση, όπου με την έννοια της πρόσβασης μπορεί κανείς να μιλήσει σε αυτό που ονομάζουμε πρόσβαση first factor ή πρώτου παράγοντα, ή πρόσβαση πολλαπλών παραγόντων, που ειδικά στις μέρες μας αυτό είναι ουσιαστικά ο κοινός τόπος. Και φυσικά η διαχείριση του κύκλου ζωής των χρηστών, όπου εδώ ερχόμαστε ουσιαστικά να εισάγουμε μία λύση και μία λογική που ελέγχει κεντρικά και επιβάλλει κανόνες και πολιτικές σε όλα τα συστήματα πληροφοριακά και όχι μόνο, γιατί εδώ μπορούμε να μιλήσουμε πλέον και για συσκευές, οτιδήποτε μπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη έννοια ενός πληροφοριακού συστήματος και αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε διασφάλιση στο cloud. Φυσικά στο Oracle Cloud με μεγάλη έμφαση, αλλά και σε περιβάλλοντα διαλειτουργικότητας πολλαπλών cloud, όπου εκεί πλέον η δική μας υποδομή, οι λύσεις της Oracle, έρχονται να συνεργαστούν και να διαλειτουργήσουν με τρίτα συστήματα. Ένας άλλος σημαντικός πυλώνας έχει να κάνει με το Cyber Assurance, όπου εδώ πλέον για τα έργα τα οποία υλοποιεί ο πελάτης μας και εμείς για λογαριασμό του, έχουμε πλέον την ευθύνη της διασφάλισης και πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε να συνεργαστούμε και να τεκμηριώσουμε τα διαφορετικά κομμάτια, ειδικά στα επίπεδα υλοποιήσεων σε cloud, όπου ένα κομμάτι της ευθύνης και αυτό που ονομάζουμε νομική ευθύνη ανήκει στον cloud provider. Σε αυτό λοιπόν το shared responsibility model εμείς ερχόμαστε να δώσουμε υπηρεσίες διασφάλισης security, επιβεβαιώνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιεί ο πελάτης και εμείς όπου εργαζόμαστε για τον πελάτη, είναι αυτός που πρέπει να είναι. Και ένα ενερχόμενο κομμάτι στο οποίο ξεκινήσαμε τώρα να δραστηριοποιούμαστε σε συνάρτηση με τις λύσεις της Oracle στο cloud, είναι το κομμάτι του Threat Intelligence, όπου ουσιαστικά έχουμε την ευθύνη της υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων που στοχεύουν στην άμεση ανταπόκριση σε σχέση με τη χρήση μιας υποδομής από τον πελάτη και της πρόληψης του κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Θεωρώντας λοιπόν ως αυτό που χαρακτηρίζει το κομμάτι το δικό μας, αλλά και ενδυνάμει της υπηρεσίας security της Oracle, είναι η ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας, η άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται αυτό που ονομάζουμε skill gap, γιατί τις περισσότερες φορές σε ένα έργο το οποίο υλοποιούμε εμείς, φροντίζουμε στα πλαίσια των παραδοτέων να μεταφέρουμε τεχνογνωσία είτε στο συνεργάτη είτε στον πελάτη, ο οποίος ουσιαστικά θα διαλειτουργήσει το έργο μετά τη φάση της παραγωγής, όταν το έργο βγει στον αέρα. Πολύ σημαντικό το κομμάτι του cloud migration, όπου πλέον από πιο παλιές υποδομές προσαρμόζουμε ουσιαστικά τις αρχιτεκτονικές και τις λύσεις του πελάτη σε σύγχρονες υποδομές στα πλαίσια έργων digital transformation, τα οποία τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνουν και μετάβαση στο cloud, με χρήση τεχνολογιών state of the art, όπως είναι containers, microservices και όχι μόνο. Και όλα αυτά ουσιαστικά καταλήγουν στο να έχουμε χαμηλότερο κόστος κτήσης για αυτό που ονομάζουμε διαχείριση ασφάλειας, τόσο για τον πελάτη, όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον του Oracle Cloud, στο κομμάτι το οποίο υλοποιώ εγώ. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν με αυτή την εισαγωγή. Ελπίζω να έθεσα και κάποιους εντός εισαγωγικών προβληματισμούς, τους οποίους βρίσκουμε εμείς στα έργα τα οποία είμαστε υπεύθυνοι και στα οποία συμμετέχουμε. Είναι αλήθεια ότι ο κορονοϊός και η παρατεταμένη περίοδος εργασίας από το σπίτι έχει αλλάξει αρκετά τα δεδομένα και έχει φέρει ακόμα περισσότερο συγκεκριμένες ανάγκες σε τεχνικά skills στο προσκήνιο. Είτε είναι κάποιος επαγγελματίας ο οποίος ξεκινάει τώρα,
είτε έχει κάποια χρόνια στο χώρο. Αυτό είναι σημαντικό να, γνωρίζει και, και θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ από, από το δικό μας μετερίζει κάποια από αυτά τα trends, τα οποία προφανώς είναι αναγνωρισμένα συνολικά σε επίπεδο αγοράς. Εδώ παρουσιάζω μία έρευνα του TechTarget, η οποία συνοψίζει πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία βλέπουμε και εμείς σαν ανάγκη της καθημερινότητάς μας, ως τα κορυφαία cyber security skills, ξεκινώντας από ένα τεράστιο trend που έχει να κάνει με το Secure DevOps. Το Secure DevOps στην πράξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και καινοτόμο, μια και σημαντική και καινοτόμα τάση, η οποία ουσιαστικά έρχεται να μιλήσει για ένα συνεχόμενο life cycle όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών και όχι μόνο. Και εδώ ουσιαστικά είναι καλό να διαχωρίσουν ότι ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος φέρνει το background του information security δεν είναι απαραίτητα να συνδυάζεται με το ρόλο ενός ανθρώπου που έχει προγραμματιστικό background. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι να είναι αρκετά ενημερωμένος για αυτό που ονομάζουμε DevOps concepts, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η προσέγγιση του DevOps, ούτως ώστε να φέρει το κομμάτι της ασφάλειας στο τραπέζι. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις ομάδες να τις απασχολούν πράγματα που έχουν να κάνουν πόσο γρήγορα θα βγει η εφαρμογή και λιγότερο αν είναι ασφαλής. Υπάρχει και μια τάση, η οποία όλο ένα και μειώνεται, με την αυτοματοποίηση των εργαλείων DevOps, να λύνουμε τα προβλήματα αφού έχουμε βγει στην παραγωγή. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του security είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει καλά τη γλώσσα των DevOps και να μπορέσει ουσιαστικά να εκπαιδεύσει και να φωτίσει αυτές τις πλευρές που πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια τέτοια ομάδα ανάπτυξης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι έχει να κάνει με το θέμα του testing. Τόσο static code testing όσο και dynamic. Και όχι μόνο. Τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο... Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα. Ναι. Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα. Πολύ ωραία. Μα ήταν 20 λεπτά νομίζω ο χρόνος, σωστά? Ήτανε 15 και ένα δεκάλεπτο για ερωτήσεις, επειδή έχουν έρθει ήδη κάποιες. Ωραία. Okay. Δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια λοιπόν. Αυτά είναι τα κορυφαία cyber security skills. Στο cloud security, υποδομές. Threat intelligence, κυρίως ικανότητα να αναλύει κανείς δεδομένα, penetration testing, διαχείριση ταυτότητας. Εδώ χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το 80% των security breaches είναι από θέματα διαχείρισης ταυτότητας. Και όσον αφορά λοιπόν τα security certifications, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τη δουλειά του, την καριέρα του τώρα. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Certified Ethical Hacking, το οποίο απαιτεί 2 χρόνια εμπειρίας, ή το Offensive Security και το CompTIA Security. Στη συνέχεια, για ανθρώπους που έχουν μία εμπειρία κατά μέσο όρο 5 χρόνων, βρίσκουμε αυτά τα certifications που είναι τόσο ολιστικά κάποια όπως το CISSP, όσα κάποια εστιασμένα στο auditing, κάποια πάλι που είναι τελείως εστιασμένα στο κομμάτι του cloud. Θα αναφέρω και μάλιστα ότι υπάρχει το κομμάτι του Certificate of Cloud Security Knowledge, το οποίο έρχεται να συνδυαστεί με το Certified Cloud Security Professional Certification και αποτελεί ουσιαστικά μια πολύ καλή βάση για κάποιον ο οποίος δεν έχει μεν την εμπειρία των 5 ετών, αλλά έχει ένα αρκετό exposure. Και θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερο χρόνο βέβαια για να αναλύσω λίγο παραπάνω το κομμάτι του Oracle Cloud Infrastructure. Παρ' όλα αυτά, θα πω εδώ ότι είναι ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω στο οποίο είτε είσαι εργαζόμενος στην Oracle, είτε είσαι σε συνεργάτη ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με τα συστήματα της Oracle, δίνει πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία οφείλει να γνωρίζει κανείς είτε για να δουλέψει είτε για να αρχιτεκτονίσει security στο Oracle Cloud. Έρχεται και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση με τα technical skills που παρουσίασα λίγο πιο πάνω. Αυτά λοιπόν από μένα. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα, αν καλύψαμε τον χρόνο.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, οπότε νομίζω θα μπορέσεις να πεις και περισσότερα. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο φορέας από τον οποίο παίρνουμε τις πιστοποιήσεις έχει σημασία για το κύρος της πιστοποίησης. Δηλαδή, αν ένα πιστοποιητικό το πάρουμε δωρεάν, έχει λιγότερη αξία από κάποιο για το οποίο έχουμε πληρώσει. Δεν υπάρχει δωρεάν πιστοποιητικά. Υπάρχουν κάποια, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα οποία αναγνωρίζονται και πώς αναγνωρίζονται, είτε από την αγορά, η οποία περιλαμβάνει τόσο το κομμάτι των εταιριών όσο και το κομμάτι το ακαδημαϊκό. Εκεί, εντάξει, υπάρχει κάποια χρέωση. Άρα εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι πράγματι η επένδυση που κάνει κανείς γιατί μια πιστοποίηση έχει κόπο, να είναι αναγνωρισμένη. Άρα παρακολουθούμε τα διάφορα forums, παρακολουθούμε τη στάση της αγοράς του κομμάτου cybersecurity. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι αυτά τα συγκεκριμένα certifications είναι σταθερά τα τελευταία, μπορεί και 5 με 10 χρόνια. Άρα στην πράξη δεν αλλάζουν πάρα πολύ, αλλάζουν ίσως τα rankings. Πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον, νούμερο 1 certification για επαγγελματίες που έχουν κάποια χρόνια εμπειρίας είναι το CISSP. Άρα, σίγουρα, αυτό είναι μια επένδυση η οποία θα αποδώσει. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι, είναι απαραίτητο για έναν απόφυτο οικονομικών, είναι απαραίτητη μάλλον για έναν απόφυτο οικονομικών η κατοχή πιστοποιήσεων ώστε να εργαστεί στο κομμάτι του information security? Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση, ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν έχει προγραμματιστικό background ή background στην πληροφορική. Αυτού του είδους οι πιστοποιήσεις, και μάλιστα εδώ μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, να μιλήσω για το συνδυασμό του certification του CompTIA Security Plus, όπου ουσιαστικά έχει μια ευρύτερη βάση γνώσης σε συνδυασμό, ίσως, εάν ενδιαφέρεται να μπει και λίγο πιο βαθιά, στα κομμάτια που έχουν να κάνουν με το αυτό που ονομάζουμε penetration testing. Φυσικά αυτό είναι ένα ακόμα πιο βαθύ επίπεδο, αλλά σίγουρα αυτά εδώ τα πιστοποιητικά, αυτές εδώ οι πιστοποιήσεις αντιπροσωπεύουν και διαφορετικά career paths. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να μπει στο κομμάτι περισσότερο του security consulting, σίγουρα θα πρέπει να βάλει τα χέρια του αρκετά σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργικό σύστημα, να εξοικειωθεί με τις έννοιες των επιθέσεων. Άρα, χρειάζεται να έχει λίγο περισσότερο τεχνικό background από κάποιον ο οποίος θα θέλει να δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι του information security management ή του auditing. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένα ωραίο σημείο θα μπορούσε να ξεκινήσει όντως από το CompTIA Security Plus και στη συνέχεια να περάσει στο CISP Associate, γιατί αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρω είναι ότι το CISSP, αν και ζητάει 5 χρόνια εμπειρία, μπορεί κανείς να μελετήσει και να το δώσει μπαίνοντας ουσιαστικά σε status associate και στην πορεία, χωρίς να χρειαστεί να ξαναδώσει το certification, μόλις συμπληρώσει τα 5 χρόνια εμπειρίας, γίνεται CISSP αυτόματα. Ωραία. Η απάντησή σου είναι μια καλή πάσα στην ερώτηση αν χρειάζεται πτυχίο πληροφορικής για να δουλέψει κάποιος στο security. Όχι. Αντίθετα, πολλές φορές το πτυχίο πληροφορικής δημιουργεί και κάποια, με την καλή έννοια, μοιοπία. Δηλαδή, εστιάζεις σε ένα κομμάτι και μπορεί να αγνοήσεις πολύ συγκεκριμένα άλλα κομμάτια που να έχουν να κάνουν πιο πολύ με το αυτό που ονομάζουμε επιχειρησιακό ή οικονομοτεχνικό μοντέλο, το οποίο στην πραγματικότητα να εξυπηρετείται όταν έχεις ευρύτερες γνώσεις, άρα να μπορείς να εξοικειωθείς καλύτερα με ένα κανονισμό, όπως είναι για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, όπου η περιγραφή είναι αρκετά πιο high level από ότι το να πάρεις ένα πρόγραμμα και να διασφαλίσεις και να περάσεις security μέτρα με βάση, ξέρω εγώ, το framework στο οποίο είναι γραμμένο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικά career paths.
πάνω στο information security, αλλά σίγουρα δεν απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο πληροφορικής γι' αυτά. Ωραία. Και μιλώντας για πτυχία, η ερώτηση είναι αν ένας απόφυτος του Πολυτεχνείου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών, αν λάβει την πιστοποίηση OSCP, είναι overqualified για μία θέση Junior Cyber Security Engineer ή Penetration Tester ή αρκεί το δυνατό πτυχίο της σχολής για να μπει στον cloud. Στην πραγματικότητα, ένας απόφυτος του Πολυτεχνείου της Σχολής Μηχανικών Υπολογιστών ή ένας απόφυτος του Πολυτεχνείου με οποιοδήποτε κατεύθυνση. Μηχανικών υπολογιστών. Των μηχανικών υπολογιστών. Μπαίνει στον κλάδο ούτως ή άλλως. Η πιστοποίηση θα του δώσει ένα προβάδισμα στην καθημερινότητά του. Και είναι σημαντικό να τονίσω ότι το να πάρεις μια πιστοποίηση δεν αντικαθιστά την επίσημη εκπαίδευση που σου προσφέρει το πανεπιστήμιο σου. Αντίθετα, το πανεπιστήμιο σου βάζει τις βάσεις σε πολύ πιο ολιστικό και συγκεντρωτικό τρόπο. Το certification είναι πιο πραγματικό, είναι πιο χειροπιαστό. Στην πραγματικότητα είναι σαν να σου παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία θα λύσεις από την πρώτη μέρα της δουλειάς σου. Αν και εγώ θα έλεγα ότι ανάλογα με το πού θέλει κανείς να δραστηριοποιηθεί, γιατί μπορεί στην πραγματικότητα να μην σε ενδιαφέρει το κομμάτι του offensive security και του penetration testing, να θέλεις να μπεις σε κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση δικτυακών υποδομών, του network security. Οπότε εκεί μπορεί στην πραγματικότητα να ξεκινάς να αποκτάς μια εμπειρία και να επιλέξεις αργότερα τι είναι αυτό το οποίο σε καλύπτει. Είχα ετοιμάσει στο τέλος, μετά το κομμάτι του δικού μας certification, και κάποια πολύ γνωστά security certification της αγοράς, τα οποία αντικατοπτρίζουν και διαφορετικά flavors. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Cisco Certified Network Associate είναι ένα certificate πάρα πολύ αναγνωρισμένο, το οποίο στοχεύει κυρίως σε επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να έχουν μια πολύ καλή γνώση και να δραστηριοποιηθούν για αρχή στο κομμάτι της ασφάλειας δικτύων. Το ίδιο συμβαίνει και με το Checkpoint Certified Expert. Άλλα certificates είναι πιο κοντά στο κομμάτι του cloud, όπως είναι το AWS, το Azure, τα Azure Certifications ή προφανώς και τα δικά μας του OCR. Άρα, καλύτερα ίσως συνδυάζονται όλα αυτά εφόσον αποκτήσεις λίγο εμπειρία και δεις τι σε αφορά στην καθημερινότητά σου. Ωραία. Ποιες γλώσσες προγραμματισμού χρειάζονται περισσότερο? Εγώ θα έλεγα πως δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, όσο και με εξαίρεση ίσως το κομμάτι του threat intelligence, όπου εκεί παίζει καλό ρόλο να είσαι λίγο εξοικειωμένος με την Python. Γιατί ειδικά ό,τι έχει να κάνει με machine learning, η Python είναι στο κεντρικό σημείο. Αλλά για τη δική σας ομάδα ξέρουμε ότι ειδικά για τις junior θέσεις η καλή γνώση Java επίσης βοηθάει. Γιατί όμως, γιατί το δικό μας το πρόγραμμα, το οποίο είναι ουσιαστικά Identity and Access Management, είναι γραμμένο σε Java. Ωραία. Τώρα, όπως εκτελήσεται και η πλατφόρμα, αρχίζουμε και εμείς να ζητάμε και skills που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες υλοποιήσεις, όπως σε containers, microservices, και δεν αποκλεί, και δίνουμε και μεγάλη έμφαση στην εξοικείωση με προγραμματιστικές διεπαφές, με χρήση πρωτοκόλων REST και των αντίστοιχων υλοποιήσεων του security. Ωραία. Και να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορείς να μας αναφέρεις επιγραμματικά τις γνώσεις που προαπαιτούνται ώστε να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις πιστοποιήσεις χωρίς κενό στις γνώσεις. Πολύ ωραία. Αυτά τα έχω βάλει και εδώ. Καλό είναι να τα ξαναδούμε. Άρα, να ξεκινήσουμε από το Certified Ethical Hacker, το οποίο είναι και πολύ διάσημο όσον αφορά το κομμάτι του penetration testing. Εδώ χρειάζεται λοιπόν 2 χρόνια εμπειρία ή να έχεις αποφοιτήσει από κάποια άλλα προγράμματα του e-commerce council training. Το CompTIA δεν ζητάει πέρα από την εμπειρία. Τα certifications που έχουν πάλι απέτηση, όπως ας πούμε το CISSP, ζητάει ουσιαστικά να έχεις εμπειρία, παύλα, εργασία στα κομμάτια του security engineering, software development security, communication and network security, το CISA αντίστοιχα στο κομμάτι του IT auditing, όταν λέω εμπειρία εννοώ και θεωρητική κατάρτιση. Επίσης,
το certificate του Cloud Security Knowledge, το οποίο είναι μια καινούρια τάση τα τελευταία 4 χρόνια, η οποία ξεκινήσει και ουσιαστικά δίνει σαν πληροφοριακό υλικό τις εργασίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του Cloud Security Alliance, τα αντίστοιχα Security Controls και το ENISA Report, το ENISA είναι ο European Information Security Organization, έτσι. Και στα περισσότερα από αυτά υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό που ονομάζουμε Common Body of Knowledge, όπου σε προετοιμάζουν για την πιστοποίηση. Και φυσικά, αν έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις και σε κάποιο οργανωμένο σεμινάριο, εκεί πια με μεγαλύτερο κόστος, γιατί έχω βάλει το κόστος της συμμετοχής για τις πιστοποίησεις και υποθέτω ότι θα κάνεις αυτό που ονομάζουμε self-learning, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα materials. Υπάρχει πάντα και η έννοια του σεμιναρίου για όλα αυτά. Τέλεια. Μας μείνανε κάποιες ερωτήσεις. Ούτως ή άλλως γίνεται ηχογράφηση, οπότε τα παιδιά θα έχουν στη διάθεσή τους αργότερα. Ωραία. Την παρουσίαση. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο και για το χώρο. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση.